μέσα από το αδιανόητο τροχαίο στο Μυλοπόταμο με πρωταγωνιστές μια οικογένεια Γερμανών τουριστών και δύο θερμόαιμους κριτικούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στον επαρχιακό δρόμο και μέσα στο πέραμα, διασύροντας διεθνώς τη χώρα μας, επρόκειτο να αναβιώσουν το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο Ερεθύμνου, όπου είχε προγραμματιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενους στα δύο αδέλφια από τη Γερμανία. Η υπόθεση είχε εισαχθεί στο τριμελές πλημελιο δικείο, όμως τελικά αναβλήθηκε καθώς κανείς από τους κατηγορούμενους δεν προσήλθε στο δικαστήριο. Οι δύο Γερμανοί, έπειτα από τη μήνυση που υποβλήθηκε από την πλευρά των κριτικών, κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος των δύο κατοίκων του Μυλοποτάμου, που είναι κατηγορία πλημελιματικού χαρακτήρα. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια πόσο τρομακτικό ήταν το να βλέπω την αδερφή μου να κλαίει από ένστικτο. Ήθελα να την προστατέψω. Το βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψαν κάμερες καταστημάτων του περάματος, το οποίο αποτυπώνει καρέ-καρέ τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο χωριό και το οποίο εμπεριέχεται στη δικογραφία, είχε εξ αρχής συγκλονίσει το Πανελλήνιο, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις και διεθνώς. Οι εικόνες με το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο 39χρονος κριτικός να εγκλωβίζει κυριολεκτικά, να εμβολίζει και στο τέλος να σκαρφαλώνει με την όπισθεν στο καπό του ενοικιαζόμενου οχήματος των Γερμανών που προσπαθούσαν να σωθούν, είχαν προκαλέσει τότε και την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Όταν γίνονται σωματικοί βλάβες ένθε και ένθε μεταξύ δύο ανθρώπων, οι οποίοι για κάποιο λόγο είτε από έναν εγωισμό οδηγικό, είτε μια ανοησία τη στιγμή, είτε μια επιπολαιότητα τη στιγμή, είτε μια αν θέλετε, σύγχυση τη στιγμή, φτάσανε στο να συμπλακούν μεταξύ. Αυτό εντάξει είναι κάτι το οποίο δεν είναι πρωτοφανές, είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Όπως είχε αποκαλύψει πριν από δύο μήνες στο neakriti.gr, πέρα από τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος των Γερμανών, η εισαγγελική πρόταση παρέπεμπε τον 39χρονο Μυλοποταμίτη σε δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου για απόπειρα βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που παρέπεμψε σε δίκη τους δύο κριτικούς έκρινε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ότι τα αποδιδόμενα δικήματα τελέστηκαν με ρατσιστικά κίνητρα. Τελικά, ο 39χρονος οδηγός του αγροτικού παραπέμπεται για απόπειρα βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος συνοδηγός του αγροτικού παραπέμπεται για κατηγορία πλημελιματικού χαρακτήρα. Ωστόσο, η δίκη των δύο κριτικών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.